Να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας και στη μεγάλη φωτιά που μένεται έξω από την Αλεξανδρούπολη, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στο Βαγγέλη Κοκολάκο να μας δώσει την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Βαγγέλη. Και βρισκόμαστε λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Αλεξανδρούπολης για να σας δείξουμε τον πυκνό καπνό που έχει σκεπάσει την πρωτεύουσα του Εύρου. Πραγματικά οι εικόνες που αντικρίζει κανείς μπαίνοντας στην πόλη της Αλεξανδρούπολης είναι δυστοπικές. Οι μάχοι που δίνουν οι πυροσβέστες στο σημείο είναι άνισοι, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι 6 με 7 μποφόρ που δεν αναμένεται να εξεστενήσουν μέχρι αύριο. Είναι χαρακτηριστικό, Γιώργο, ότι όταν προσπαθούσαμε να προσεγγίσουμε το σημείο, μιλήσαμε με τον δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης, ο οποίος είχε μόνο μία λέξη να μας πει: κεγόμαστε. Στη μάχη με τους πυροσβέστες, οι πυροσβέστες έχουν στη μάχη που δίνουν αυτή την ώρα συμμάχους τον στρατό, την αστυνομία, την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και εθελοντές. Είδαμε αστυνομικούς να πηγαίνουν πόρτα-πόρτα στα χωριά που έχει κυκλώσει η φωτιά προκειμένου να βοηθήσουν να εκενωθούν αυτά από κατοίκους που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν καεί κτίσματα, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν είναι οικίες ή αποθήκες, ωστόσο η κατάσταση είναι εφιαλτική στα χωριά Αγνάντια, Λουτρός, Πέσκα και Αετοχώρη, Γιώργο. Πόσοι οικισμοί έχουν εκενωθεί, Βαγγέλη? Συνολικά, Γιώργο, έχουν εκενωθεί 8 οικισμοί έξω από την Αλεξανδρούπολη, ενώ έχει ηχήσει και το 112 μέσα στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Καλεί τους κατοίκους να μείνουν σε κλειστό χώρο, προκειμένου να μην εισπνεύσουν αυτό τον μαύρο καπνό, αυτούς τους μαύρους καπνούς που βλέπετε τώρα και στην εικόνα που σας δίνει ο Στέφανος Κουζανίδης. Και είναι χαρακτηριστικό, Γιώργο, ότι η καπνή αυτή είναι ορατή ακόμα και από την Ξάνθη. Όσο πλησιάζαμε εδώ στην Αλεξανδρούπολη, όλος αυτός ο μαύρος καπνός ήταν ορατός αρκετά χιλιόμετρα μακριά. Και η φωτιά μένει ανεξέλεγκτη με τους ανέμους να πνέουν 6 με 7 μποφόρ και τους πυροσβέστες να δίνουν μια πραγματικά άνηση μάχη με τις φλόγες. Βαγγέλη, εναέρια μέσα επιχειρούν ακόμη, γιατί όπως μας λες οι άνεμοι είναι ισχυροί, πέφτει και το σκοτάδι σιγά σιγά. Επιχειρούν εναέρια μέσα, 14 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα προσπαθούν μάλλον να επιχειρήσουν, Γιώργο, καθώς οι συνθήκες είναι δύσκολες και η φωτιά αρκετά δύσκολη και δυσχεραίνει το έργο τους. Είναι μέσα σε ένα πευκό δασός, όπως συνεπώς οι πυροσβέστες πρέπει να φτάσουν στο σημείο και να σβήσουν τα πεζοπόρα τμήματα και η ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων. Θα είναι δύσκολο, Βαγγέλη, και για τα αεροπλάνα με τόσο πυκνό καπνό, μαύρος καπνός έχει σκεπάσει όλη την περιοχή, δεν θα μπορούν να πλησιάσουν στις εστίες τα αεροπλάνα, δεν θα έχουν ορατότητα. Είναι ακριβώς, παρότι βρίσκονται στην περιοχή τα εναέρια μέσα, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να επιχειρήσουν, κυρίως τα αεροσκάφη, τα ελικόπτερα είναι πιο, μπορούν να προσεγγίσουν πιο εύκολα το σημείο και να κάνουν πιο στοχευμένες ρήψεις. Ωστόσο, λόγω της πυκνότητας του καπνού, η ορατότητα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, δεν μπορούν να προσεγγίσουν και γι' αυτό προσπαθούν τα πεζοπόρα τμήματα και οι ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων από Αθήνα και Θεσσαλονίκη που ειδικεύονται σε τέτοιες πυρκαγιές να προσεγγίσουν το σημείο και να την σβήσουν. Αυτή την ώρα τα χωριά Λουτρός, Αετοχώρη, Πέφκα έχουν κυκλωθεί από τις φλογές και πραγματικά οι πυροσβέστες προσπαθούν να οριοθετήσουν με κάποιο τρόπο την πυρκαγιά πριν πέσει το φως του ήλιου και σταματήσουν να επιχειρούν και αυτά τα εναέρια μέσα που υπάρχουν αυτή την ώρα στην περιοχή. Σε τι απόσταση είναι τα μέτωπα, Βαγγέλη, από την πόλη της Αλεξανδρούπολης? Δεν είναι πολλά χιλιόμετρα μακριά από την Αλεξανδρούπολη, Γιώργο. Είναι σε ένα τρίγωνο μέσα στο δάσος, στο χωριά Πέφτα, Αετοχώρη, Αγνάντια και η φωτιά κατεβαίνει όλο και προς τα κάτω προς την πόλη της Αλεξανδρούπολης. Πηγαίνει προς τα Άνθια, στο Λουτρό, ενώ πολύ κοντά είναι και το Δέλτα του Εύρου στη φωτιά. Στην πορεία αυτή, Βαγγέλη, στην πορεία αυτή που μας περιγράφεις, υπάρχουν δάση, υπάρχουν πευκοδάση, υπάρχουν δέντρα, είναι κατοικήσιμες περιοχές, κατοικημένες. Τι ακριβώς θα βρουν μπροστά τους? Θα βρει μπροστά της η πυρκαγιά, αν κατέβει, ή αν μπορεί να γίνουν αντιπυρικές ζώνες, να προλάβουν οι πυροσβέστες να κάνουν αντιπυρικές ζώνες, ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα για το βράδυ. Υπάρχει μεγάλο πευκόδασος, στο οποίο αυτή την ώρα μένεται η μεγάλη πυρκαγιά. Και η συνεισφορά η μεγάλη αυτή την ώρα είναι του στρατού, ο οποίος με μηχανήματα τα οποία διαθέτει εδώ η ταξιαρχία στον Εύρο, μια μάχημη μονάδα, έχει βγάλει όλα τα μηχανήματα έργου προκειμένου να χτιστούν, να φτιαχτούν αντιπυρικές ζώνες και να μην πλησιάσει η φωτιά. Οι οικισμοί υπάρχουν μικρά χωριά μεγαλύτερα όπως ο Λουτρός, ο οποίος τα Λουτρά του Εύρου, για όσους γνωρίζουν, το οποίο χωριό έχει κυκλωθεί από την πύρινη λέλαπα και αυτή την ώρα οι κάτοικοι
το εκενώνουν καθώς έχει χύσει το 112 στην περιοχή. Υπάρχουν και άλλα μικρότερα χωριά, τα Πεύκα, το Αγνάδια, το Αετοχώρι, το Αριστινό, το Δωρικό, τα Άνθια. Η φωτιά κινείται νότια. Κινείται νότια και γι' αυτό το λόγο οι πυροσβέστες προσπαθούν να την οριοθετήσουν. Ωστόσο τα νέα που έχουμε δεν είναι καλά, καθώς και αύριο αναμένεται ισχυρή άνεμη στην περιοχή. Ο Νότιος Εύρος ήταν στο χάρτη της πολιτικής προστασίας για επικινδυνότητα πυρκαγιά σε επίπεδο 4. Και οι άνεμοι δεν αναμένεται να κοπάσουν ούτε αύριο. Συνεπώς, τόσο τα ενέργεια μέσα, όσο οι πήγες δυνάμεις, ο στρατός, η αστυνομία, οι εθελοντές, οι οποίοι δίνουν και αυτήν τη δική τους μάχη στην περιοχή, προσπαθούν να οριοθετήσουν όσο γίνεται την πυρκαγιά, γιατί και αύριο και ειδικότερα μέσα στη νύχτα αναμένεται να η φωτιά με τους ισχυρούς ανέμους να κυκλώσει τα χωριά και περιμένουν μια εφιαλτική νύχτα, Γιώργο. Μόνο θετικό εντός εισαγωγικών φυσικά, Βαγγέλη, σε όλη την κατάσταση. Όπως μας έλεγε πριν ο μετεωρολόγος μας, ο Στάσος Αρνιακός, το βράδυ θα κοπάσουν λίγο οι άνεμοι. Οπότε αυτό θα είναι κατά κάποιο τρόπο θα βοηθήσει τις πυροσβεστικές δυνάμεις και όλοι ευχόμαστε να οριοθετήσουν πολύ γρήγορα το μέτωπο. Βέβαια θα είναι μια δύσκολη νύχτα για την Αλεξανδρούπολη. Να σας ευχαριστούμε πολύ.